Θα με επιτρέψετε να κρατήσω για λίγο ακόμα μυστική την παρουσία της κυρίας που μόλις ακούσατε. Σας πω όμως ότι αυτή η φωνή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 εκπροσωπούσε τον ορισμό της πιο πετυχημένης pop star της Ελλάδας. Από τότε μέχρι σήμερα δίνει σε μια μεγάλη πορεία εντός και εκτός συνόρων. Κυρίως θα έλεγα μια μεγάλη εσωτερική διαδρομή. Αν η αληθινή τέχνη δεν πηγάζει από τον ψυχισμό του δημιουργού και κατ' επέκταση του χαρακτήρα του, πέραν φυσικά του ταλέντου του, δεν γνωρίζω άλλη οδό που θα μπορούσε να συνηγορήσει στο αποτέλεσμα μιας συγκίνησης μέσω αυτής της τέχνης. Παρακολουθώντας λοιπόν την πορεία αυτής της γυναίκας, μπορώ να πω 2-3 πράγματα για την προσωπικότητα, για την προσωπικότητά της που είναι πλάι μου, κινδυνεύοντας φυσικά να πέσω εντελώς έξω, αλλά χωρίς ρίσκο τίποτα δεν έχει νοστιμιά. Είναι ρυψοκίνδυνη και άκρως ανήσυχη, γιατί είναι πολύ σπαρορμητική. Έχει δικό της κώδικα αξιών, όπου στην κορυφή φιγουράρει το δίκιο, όχι πάντα το δικό της, κυρίως θα έλεγα το συνανθρώπων της. Είναι ακριβή φίλη που σχεδόν ακυρώνει τη συγγένεια. Γνωρίζει την αξία της, αλλά την βλέπει από απόσταση. Ενίοτε πλήττει μέχρι θανάτου ακόμα και με τον ίδιο τον εαυτό της, την ύπαρξή της, σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό να γίνεται αναγέννηση και αναδημιουργία. Και η πατρίδα της είναι ένα ιερό φυλακτό στην τσέπη του παλιτού της, που το κουβαλάει ευλαβικά σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρεθεί. Εξάλλου, αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε πατρίδα, είναι η Κύπρος. Και η Αλέξια Βασιλείου, η γνωστή μας σε όλους με το μικρό της όνομα, είναι εδώ με ένα τριπλό CD που μπορεί σίγουρα να επικυρώσει τον τίτλο που της έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια σαν την πιο σημαντική γυναικεία φωνή της jazz στην Ελλάδα. Η Αλέξια και το έξοχο Ρίμπι απόψε είναι μαζί μας. Αλέξια, σας καλησπέριζω στη Φωνή της Ελλάδας. Βέβαια, είπα ότι πήρα το ρίσκο. Εσείς θα πείτε που έπεσα μέσα και που έξω. Ή θα πρέπει να συμπληρώσετε ίσως. Είμαι καταενθουσιασμένη φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαι καταενθουσιασμένη με τη δουλειά σας. Δεν ήξερα καν αν θα συναντηθούμε. Το αγόρασα γιατί μου άρεσε. Και είναι από τα πιο συγκινητικά άλμπουμ που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε ήταν το My Tango. Θέλετε να πείτε μια καλησπέρα στο ακρότες. Καλησπέρα από μένα. Με συγκινήθηκα στην αλήθεια. Όμορφα με αυτά που είπες. Δεν σε γνωρίζα πριν να έρθω να συναντήσω. Και πριν 10 λεπτά. Πριν 10 λεπτά ή 20 λεπτά και σαν να σε γνωρίζω πάντα βέβαια. Συγγένεια. Λοιπόν, έπαιζες μέσα σε όλα. Ξέρετε. Πώς το κατά, πώς τα πώς διαισθάθηκες, εδώ. Πώς τα... από την ποίησή σας, από τους στίχους που διάβασα πολλές φορές και μπορώ να πω ότι είναι πολύ ξεχωριστός ο ποιητικός σας λόγος. Και για να είμαι ειλικρινής, θέλω να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν το περίμενα κιόλας. Δηλαδή, με τις ερμηνείες, οι οποίες είναι... θα ακούσουν κιόλας οι ακροατές, να μην προτρέχω. Είναι γνωστό ότι έχετε μια φοβερή φωνή, ακόμα από τις... καθώς ξεκινήσατε. Για τη μουσική είναι... το καταλαβαίνω μετά από τόσες σοβαρές σπουδές που έχετε κάνει, να ασχοληθεί κανείς και με τη μουσική. Αλλά ένας τόσο μεστός ποιητικός λόγος δεν εκφέρεται εύκολα. Είναι δύσκολη υπόθεση. Και εσείς είχατε το... είσαστε πολύ θαραλέα. Θα μπορούσα να πω και άλλα περισσότερα, αλλά ξέρετε, θα γινόταν χρονοβόρο και δεν ξέρω πώς κουράζω και το ακροατήριο. Λοιπόν, έχετε ένα τόσο... είσαστε τόσο θαραλέα, έλεγα, και τόσο... με τέτοια αυτογνωσία που τα έχετε πει σχεδόν
όλα χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχετε να πείτε κι άλλα. Mm. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι τόσο ανήσυχος, όπως είπα, αυτό φαίνεται και στην πορεία που είχατε, ότι είσαστε πάρα πολύ ανήσυχοι στην καλλιτεχνική σας πορεία. Είμαι βέβαιη πως θα συνεχίσετε. Αλλά επισημαίνω πάλι ότι δεν περίμενα ότι θα βρεθώ σε τέτοια πίεση. Και μπροστά σε τέτοιο θάρρος. Εγώ να σας πω, δεν θα μιλήσουμε αμέσως για τα τραγούδια αυτά. Mm-hmm. Θα σας ρωτήσω όχι τα ακούσματά σας, τα διαβάσματά σας. Mm. Τι έχετε διαβάσει στη ζωή σας? Καταρχήν είναι δυσκολεύομαι να εκφραστώ, διότι συγκινήθηκα με αυτά που όλα που είπες και από σένα. Όταν έγραφα τις μουσικές μου και τους στίχους μου, ήταν απλά για να εκφραστώ και ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος μπορεί να τα ξέρει και να έχει διαθέσει χρόνο στο να ακούσει και να εμβαθύνει σε αυτά που έγραψα, αυτά που εξέφρασα. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. De profundis. Εκβαθέων. Εκβαθέων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν διάβασα τόσο. Διαβάζω συνέχεια. Από Oscar Wilde, Somerset Maugham, Καζαντζάκη, τι να πω, Όσο, μου αρέσει πάρα πολύ Όσο, είναι ένας ξαναγνωρίζεις, ένας πραγματικός ηγέτης Ινδός, το οποίο τα γραπτά τα καταλάβαινα, τα καταλαβαίνω όλα, όταν δεν καταλαβαίνω κάτι αφαιρούμε συνήθως. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά όταν κάτι το καταλάβω και νομίζω ότι η ζωή και αυτά που πέρασα και πέρασα και παρατήρησα από άλλους, γιατί ήμουν και πολλά χρόνια σιωπηλή. Την περισσότερη μου ζωή μου σιωπηλή, ντροπαλή και άκουγα και κοίταζα και μάθαινα. Και νομίζω ότι δεν ήξερα τίποτα. Κάποια λοιπόν στιγμή, όταν αυτά ξεχύλισαν και κάπως όλα αυτά που φύλαγα να τα αρθρώσω, να τα πω, να τα εκφράσω, βρέθηκε στο δρόμο μου μια εξαιρετική δασκάλα που, στην οποία κοντά στο οποίο μαθήτευσα, έκανα δημιουργική γραφή επί 7 χρόνια, αλλά όχι συνέχεια, στα μόνο ξεκινούσα, και φεμινιστικές σπουδές στο Παγκράτη, Χριστιανά Λαμπρινίδη, η οποία τώρα ζει στο Άμστερνταμ, και μου άνοιξε ένα παράθυρο στην γυναικεία λογοτεχνία. Mm-hmm. Και ποιήση, όπως είναι και γενικά τέχνη, όπως είναι η Σίλβια Πλάθ, η Άν Σέξτον, Τζούλια Κριστέβα, Ελέν Σιξούς, Ζακ Τεριντά κιόλας, για την αποδόμηση. Α, έχετε διαβάσει και Ζακ Τεριντά. Ναι, δεν μπορώ να πω, έχει τραγουδήσει τόσα πολλά. Ζακ Τεριντά, ναι. Οπότε, μέχρι τη στιγμή εκείνη θαύμαζα, μάλλον αισθανόμουν δέος με τον αντρικό λόγο. Εντάξει, υπήρχαν παιδιά και οι εξαιρετικές γυναίκες δημιουργία, όπως η Μαργαρίτα Καραπάνο επίσης. Καλούλα Γνωστάκη, λοιπόν, πάρα πολλές εξαιρετικές δημιουργίες. Καλούλα Γνωστάκη. Γνωστάκη, βέβαια, αλλά και θα συνιστώ να προσφάλω. Έχετε ασχοληθεί και με το θέατρο και εντάξει. Και ο Ζαν Πολ Σάρτ μου άρεσε, η Σιμόν Ντε Μποβουάρ. Αλλά πιο πολύ νομίζω είναι αυτά που έμαθα εγώ. Με τις δικές μου εμπειρίες. Αυτό είναι βγαλμένα. Ναι, αλλά η γλώσσα, κοιτάξτε, είναι ένας μοχλός που θέλει, για να το χρησιμοποιήσει σωστά, πρέπει να έχεις διαβάσει και λίγο ποίηση. Δηλαδή, δύσκολο να γράψεις ποίηση, γιατί εσείς μιλάτε ποιητικά πλέον εδώ. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρεστε ακόμα και σε πολύ καθημερινά πράγματα, αλλά με ένα άκρος ποιητικό τρόπο. Και λέω λοιπόν ότι πρέπει να έχει διαβάσει κανείς αρκετά ποίηση για να μπορέσει να αποδώσει με αυτόν τον τρόπο. Ή να κοιτάξει μέσα του. Και εκεί να βρει τον δικό του τρόπο να εκφραστεί με τον δικό του ποιητικό, εύχομαι, τρόπο. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν διάβασα τόσο. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι δεν διάβασα τίποτα. Εντάξει, τότε σίγουρα τι διάβασα. Να σας πω, ήσασταν μια ποιήτρια κρυφή που βρήκατε μια αναφορμή για να εκφραστείτε. Θέλω να ρωτήσω επίσης. Ναι, Μάρνα μου. Αυτά είναι ποίηματα που τα μελοποιήσατε ή έγινε συγχρόνως αυτό? Σας ευχαριστώ που ρωτάς. Σε άλλα τραγούδια γίνονταν πρώτα η μουσική και, και μετά ο στίχος. Σε άλλα ταυτόχρονα, σε άλλα πρώτο στίχος και μετά η μουσική. Mm-hmm. Τώρα όμως, μετά που συνθέτω 10 χρόνια και γράφω, βγαίνουν
ταυτόχρονα και τα δύο. Είστε μια τραγουδοποιός, λοιπόν. Και, οπότε λυπηθώ, αλλά γιατί είμαι χαρούμενη, Μαρίνα μου, διότι όποτε λυπηθώ, όποτε χαρώ, όποτε έχω έτσι έντονα συναισθήματα, καταφεύγω στην έκφραση. Και έτσι σώζω την κάθε ημέρα μου. Και δεν είναι ποτέ μόνη μου. Ποτέ. Πάντα έχω. Και, βέβαια, ούτε από πλευρά φίλων και γνωστών και ομορφιά τη ζωή, αλλά γενικά. Πλέον δεν έχω αυτό. Και ειδικά το γράψιμο. Έχετε πολύ καλή παρέα με τον εαυτό σας. Ε? Πάρα πολύ. Άρα να υποθέσω ότι έχετε βρει κάποιες ισορροπίες πλέον. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο στη ζωή κάθε ανθρώπου και δεν το πετυχαίνει κανείς εύκολα και πάντα. Ταλανιζόμαστε καμιά φορά μέχρι το τέλος για να αποκτήσουμε αυτές τις συναισθηματικές κυρίως ισορροπίες. Οι οποίες πάντα χαλούν όμως. Και πρέπει να τις ξαναπροσδιορίζεις με άλλο. Και εκ νέου, κάθε φορά. Ακριβώς. Καινούργιες συμφωνίες. Κάθε φορά καινούργιες άδειες, καινούργιες συμφωνίες. Έτσι κυλάει η ζωή πιο ωραία όμως. Και έχει ενδιαφέρον πάνω απ' όλα. Βεβαίως. Τουλάχιστον αυτό που είπαμε όμως, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, είναι κάτι το οποίο θα το λέω συχνά, χωρίς να θέλω να παραλαμβάνουμε, αλλά πρέπει να το λέω. Θέλω να επιθυμίσω, θέλοντας αυτόν τον τρόπο να επιθυμίσω και σε μένα και στον κόσμο όλο, ότι πρέπει να τιμούμε τις βαθιές επιθυμίες μας σήμερα, όχι αύριο. Τώρα. Άκουγα τις φωνές που μου λέγανε πήγαινε εκεί, κάνε αυτό. Και δεν το λέτε πολύ ωραία στο τραγούδι σας αυτό. Το λέτε πολύ ωραία και θα το ακούσουμε, γιατί αυτό θέλω να το ακούσουμε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, εγώ να πω στους ακροατές ότι αυτό είναι τριπλό άλμπουμ, το είπα νομίζω ήδη, με αυτόν τον τίτλο Ρίμπι. Δεν πετάσει τίποτα από αυτό. Θα μπορούσε να είναι σε πολλές εκδοχές. Βέβαια, είναι ιδανική εκδοχή έτσι όπως έχει δοθεί. Θα μπορούσε να είναι σε πολλές εκδοχές. Μία εκδοχή θα ήταν, ας πούμε, κάτι που το κάνει μέσα η Αλέξη, να απαγγέλει, που απαγγέλει πάρα πολύ ωραία φυσικά. Και να ακούγεται μια μουσική υπόκρουση από κάτω, χωρίς τίποτε άλλο. Τώρα, ειλικρινά, αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε, μα πάρα πολύ λίγος. Θα ήθελα να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα από όσα θα έχουμε το δικαίωμα του χρόνου, να μας δώσει το δικαίωμα χρόνος να μιλήσουμε περισσότερο. Να πούμε γι' αυτό το CD, να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς, αυτό το τριπλό CD θα περιοριστούμε σε αυτά που επέλεξα, που είναι ίσως κάποια λιγότερου χρόνου για να μπορέσουν να ακουστούν περισσότερα και να μπορέσουν και οι ακροατές να ακούσουν και εσάς και τις δικές σας απόψεις. Θέλω όμως να μου πείτε το ριμπί. Τι σημαίνει? Πολλοί από τους ακροατές δεν θα ξέρουν τι σημαίνει. Βεβαίως. Το καταλαβαίνω. Επειδή πήγα σε αγγλικό νηπιαγωγείο στην Αμόχωστο, στην Κύπρο, και τα αγγλικά είναι ένα δεύτερο σπίτι μου, εκφραστικά. Οπότε γι' αυτό και εκφράζομαι στις τρεις γλώσσες κιόλας: αγγλικά, ελληνικά και κυπριακά, στη διάλεκτο δηλαδή μέσα. Ας βάλουμε και το ισπανικό. Και το ισπανικό, βεβαίως. Το υπτάμενες ρίζες. Λοιπόν, το ριμπί σημαίνει να ξαναείμε, να μάθουμε να ξαναυπάρχουμε με έναν καινούριο τρόπο που εμείς θα επινοήσουμε όμως. Εμείς, όχι άλλοι. Θα μπορούσε να έχει και την έννοια του ξαναυπάρχω. Ναι, ξαναμαθαίνω να υπάρχω στην παρούσα στιγμή. Ούτε πολύ μπροστά στο μέλλον, ούτε πολύ πίσω στο παρελθόν. Ωραία. Στην παρούσα στιγμή, την κάθε καινούργια φορά. Ωραία. Μου δίνετε την αφορμή να σας ρωτήσω κάτι. Τι σας εκφράζει περισσότερο, το ρήμα νοσταλγό ή το ρήμα θυμάμαι? Θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι. Δηλαδή η μνήμη ή η νοσταλγία, να το πω με τα ουσιαστικά. Δεν μπορώ να πω ότι νοσταλγώ, διότι κάθε μέρα μου δίνει τόσα δώρα. Τώρα ειδικά που συνδέθηκα με την πηγή εισαγωγικά και του συνεχούς της συνεχούς ας ροής. Πούμε, τη συνεχούς, βέβαια, η ίδια γλώσσα μιλούμε βεβαίως εμείς. Ναι, παραδόξως. Ναι. Λοιπόν, που δεν νιώθω νοσταλγία, ότι ας πούμε κάτι είναι καλύτερο, ήταν καλύτερο πριν από το τώρα. Έτσι. Θυμούμε και χαίρομαι. Έτσι, νομίζω ότι συμφωνούμε απολύτως. Εσύ είσαι η πίτρια. Όχι, δά. Ναι.
ποιητές, τραγουδιστές, γενικά άνθρωποι της τέχνης είναι αυτοί που φαίνονται, που τους ξέρουμε. Τώρα οι άλλοι από πίσω τι κάνουν, αφήστε. Δηλαδή... Υπάρχουν και άλλοι που δεν φαίνονται. Ναι, συμβαίνει αυτό. Που έχουν δώρα. Λοιπόν, λέω να πάμε, mm-hmm. αν συμφωνείτε, στο επόμενο κομμάτι. Εσύ το οποίο λέγεται ηλεκτρισμός. Έτσι, και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Να πω το πρόγραμμα, το τάγκο που ακούσαμε. Α, ναι, ναι. Μιλώ για το φόβο. Ναι, ναι, ναι. Σαν να είναι... Μπορείτε να πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Όσο είναι το ηλεκτρισμό, βεβαίως, ο ηλεκτρισμός είναι, μιλά για τη συγχώρεση. Δηλαδή... Ωραία, να πω εγώ δύο λόγια για το τάγκο που έχω σημειώσει. Mm-hmm. Λέτε βεβαίως. Στο τέλος, είμαι ελεύθερη και ποτέ μόνη. Δεν μου ανήκει τίποτα, αλλά έχω ό,τι μου χρειάζεται. Τέλειο. Αυτό είναι το δικό σας ταγκό και όχι μόνο, είναι και μια άποψη πολύ σοβαρή για τη ζωή. Είναι και μια άποψη αυτή. Να ακούσουμε τον ηλεκτρισμό και να τους φιλιάσετε. Βεβαίως, ωραία. Ευχαριστώ. Αν είναι τα αστέρια ηλεκτρικά και οι γήινες όλες οι αγάπες παράθυρα σε σύμπαντα άνοιξα για να με όπου θα σε θέλω να σου πω πως σ' αγαπώ. Κι αν έχουμε περάσει μέσα από αιώνες διαστάσεις οι ανθρώπινες τάσεις, οι πόρτες που έβλεπες κλειστές. Καρδιά μου δεν υπήρξαν γι' αυτό κλειδιά δεν τις ανοίξαν η ουσία σου πάντα ίδια. Πάντα αγαπούσα, ζούσα, δεν ζούσα μέσα απ' τους πλανήτες σε γη. Μυστήρια του κόσμου, το μεγαλύτερο όμως όλων η αγάπη. Yeah.
Λοιπόν, τι θα μας πείτε για αυτό το κομμάτι? Το τραγούδι αυτό για μένα συμβολίζει τη συγχώρεση, δηλαδή συγχωρείς αυτό που, τη μνήμη, αυτά που θυμάσαι και σε πονούν, τα συγχωρείς. Και συγχωρείς όσους συνέβαλαν. Στήρα που εκφράζεσαι. Ναι, αυτό είναι η οικογένεια. Ναι, δίπλα έχει μια παύλα, λέει οικογένεια. Ναι. Μια φράση για τη μητέρα μου, για την αδερφή μου, για τον πατέρα μου, για... για πολλά. Αλέξια, οι στίχοι σας έχουν να κάνουν πολύ με την μνήμη. Όχι με την νοσταλγία, πραγματικά, με τη μνήμη. Γιατί η νοσταλγία έχει πολύ άλγος έτσι κι αλλιώς, έχει πολύ πόνο. Και καμιά φορά νοσταλγούμε πράγματα που δεν αξίζει να νοσταλγούμε. Δεν αξίζει τον κόπο. Καλύτερα να τα αφήνουμε στην άκρη και να προχωράμε, να πηγαίνουμε παραπέρα. Βεβαίως, εμείς απευθυνόμαστε στους μετανάστες. Εκείνο είναι ένα άλγος βέβαια. Είναι ο νόστος. Ο νόστος, αυτό σκεφτείτε. Λοιπόν, εντάξει, εκεί ταιριάζει. Αλλά πέραν τούτου, για την πατρίδα βέβαια ο νόστος, αλλά πέραν τούτου, πραγματικά είναι καλύτερα να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να εγκαταλείπουμε το παρελθόν μας. Αλλά όσα χρειάζεται να κρατάμε, νομίζω είναι περιττό. Βαραίνουμε πάρα πολύ. Κρατάμε τα πάντα. Αυτό το οποίο για μένα είναι η πραγματική νοσταλγία. Αυτό το οποίο η μεγάλη αγάπη που λέμε, να, και ο μεγάλος ο πόνος είναι όταν δεν είμαστε ένα με εμάς. Είναι προς τον εαυτό. Όταν δεν είμαστε, δεν τιμούμε την αυθεντική μας, το αυθεντικό κομμάτι της ύπαρξής μας, αυτό είναι που νοσταλγούμε. Αυτή είναι για μένα πραγματική ένωση. Αυτό είναι... Μόλις το καταλάβουμε, είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα, ξέρετε, αυτό ανά τους αιώνες. Το βιώνω, το νιώθω. Τώρα που συνάντησα εμένα και δέχτηκα όλα μου τα, αποδέχτηκα όλα μου τα πρόσωπα και όλες τις ψυχές μου, τις και πολλές τουλάχιστον, και είπα την αλήθεια σε μένα. Είστε πολύ σχηδής προσωπικότητα. Είστε πολύ σχηδής. Καλό είναι αυτό. Με το να το παραδεχτώ αυτό όμως, σαν να έγινε ένα. Όλα αυτά τα πρόσωπα έγιναν ένα, το δικό μου. Ναι, μαζέψατε τα κομμάτια σας. Απλά. Μάλιστα. Ναι. Αλλά όμως συνδέθηκα με μένα, με τον πυρήνα μου. Ναι, με τον πυρήνα ακριβώς. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία, μεγαλύτερη ολοκλήρωση από αυτήν για μένα. Δεν έγινα μητέρα, να ξέρω πώς είναι να είσαι μητέρα, που λένε το μεγαλύτερη ολοκλήρωση της γυναίκας είναι όταν γίνεται μητέρα. Αλλά αυτό είναι για μένα. Ευτυχισμένη κάθε στιγμή. Ναι. Δεν θέλω να το συζητήσουμε. Εντάξει, αυτό το αυτό θέμα είναι... της μητρότητας δηλαδή. Α, ναι. Δεν είναι τη στιγμή, γιατί μας επιτρέπει ο χρόνος να πάμε και σε τέτοιες συζητήσεις. Δεν χρειάζεται αυτή η στιγμή. Ναι. Για μένα. Όμως ήθελα να σας, επειδή λέω ότι αναφέρεστε πάρα πολύ στη μνήμη και επειδή είστε Κυπρία και επειδή την κουβαλάτε την πατρίδα σας, όπως είπα, και νομίζω ότι πράγματι συμβαίνει αυτό, είστε από την Αμόχωστο. Και μας, σίγουρα μας ακούνε πολλοί Κύπροι. Χαιρετώ σας. Ξέρετε, για χωρίς να το δηλώσετε, είναι τόσο πολύ χαριτωμένη η προφορά σας. Πώς δε, τόσα χρόνια στην Αμερική, από εδώ και από εκεί, πώς έχετε καταφέρει να διατηρείτε και μάλιστα μου αρέσει πάρα πολύ στην κυπριακή μορφή το τραγούδι, όπως το λέω, το κομμάτι αυτό που απαγγέλλετε, το κυπριακό, μάλιστα, έτσι όπως τα λέτε. Είναι από τα αγαπημένα μου στο δίσκο σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και μ' αρέσει και η γλώσσα του δηλαδή. Όχι μόνο αυτά που λέτε, τα οποία είναι πάρα πολύ συγκινητικά και βγαλεμένα κατευθείαν από την καρδιά και από την εμπειρία που είχατε. Ήσασταν πάρα πολύ μικρή τον Αύγουστο του 1974. Ναι, ακριβώς, αν θυμάμαι καλά. Ήσασταν πάρα πολύ μικρή. Ωστόσο φαίνεται ότι έχετε πληγωθεί από εκείνο τον ξεριζωμό. Πάρα πολύ. Και με τις παιδικές μου φίλες από τότε είμαστε ακόμα φίλες. Και αισθάνομαι τα ίδια. Τα ίδια έχει επηρεάσει όλες μας με διαφορετικό τρόπο, αλλά τελικά τα ίδια βιώνουμε. Ναι, έχουμε τραυματιστεί πάρα πολύ βαθιά, αλλά εκεί έγκυται. Δηλαδή, από εκεί πηγάζει η δημιουργικότητα όλων μας. Είμαστε όλες δημιουργικές οι κοπέλες, αυτές και τα αγόρια που ήμασταν από μωρά μαζί. Και η αγάπη για την Κύπρο.
Έχετε ξαναπάει στην Αμόχωστο? Ναι, στο πήγα. Στο σπίτι σας? Πήγα 3-4 φορές. Βέβαια πληρώνουμε στα ψευδοσύνορα, τα οποία αποκαλούμε ψευδοσύνορα για να περάσουμε, αλλά το είχα ανάγκη. Δηλαδή έβλεπα ένα επαναλαμβανόμενο όνειρο επί χρόνια, ότι ερχόταν αυτοκίνητο, με παίρνε τσίτα σούρουπο. Αυτά τα σούρουπα, ξέρεις, του φθινοπόρου που ανοίγουν τα σχολεία και προετοιμάζουμε μάδες τα... τις βαλίτσες, τα παιδιά, τα συντονάκια μας, μετά μας ταΐζουν, μας κοιμίζουν, λοιπόν. Και ερχόντουσαν να με παίρνουν ένα αυτοκινητάκι μαζί με άλλους μαθητές μου και για να πειραθούμε να μπούμε παράνομα στην Αμόχωστο, με το σπίτι μας έστω και από μακριά. Και το επιτυχάναμε κάθε φορά. Το σπίτι μου απ' έξω, με τα παράθυρα ξεφωτισμένα, την ώρα που ετοιμαζόταν οι οικογένειες να φάνε μαζί, τέλος πάντων. Και μετά τρέχαμε να φύγουμε εκδιωκόμενοι, πώς να το πω, ναι, από ναι. Τα στρατεύματα, πάντα στο ίδιο, στο όνειρο. Και οπότε είχα την ανάγκη να πάω, λοιπόν, και πήγα όταν πρώτο άνοιξαν τα ψευδοσύνορα και ήταν διακαής μου πόθος να πάω. Το είχα τέτοια ανάγκη να πάω. Και δεν μπορούσα να μπω, έκλαψα πάρα πολύ πριν πω. Εγώ να κάψω το σπίτι μου, εγώ το θυμήθηκα, γιατί είχαν μεγαλώσει τα δέντρα και δεν το αλλάξαν όλα. Χτίρια γκρεμίστηκαν, ήταν το γυμνάσιο θηλαίων, το οποίο άλλαξε χρώμα, που είναι η μητέρα μου και η θεία μου και η γιαγιά μου. Λοιπόν, και του λέω, μαμά, αυτό είναι το σπίτι μου, λέω, αυτό το σπίτι μας. Και το σταμάτησαμε, τον πήγαμε, τέλο πάντων. Και το σημείο εκείνο που το οποίο καθόμουν στη βεράντα και άκουσα τα. Έχασα τα λόγια μου τώρα, συγγνώμη. Από το ραδιόφωνο, από τον εκφωνητή, ότι τις ανακοινώσεις, τα έκτακτα ανακοινωθέντα, ότι έχω πραξικόπημα. Το μέρος εκείνο που καθόμουν και έπαιζα ένα παζλ και έπαιρνα το γάλα μου και ακούω ραδιόφωνο, έμεινε ανοιχτό, δεν είχε φυτά γύρω-γύρω. Και είδα τη θέση που καθόμουν όταν έγινε το πραξικόπημα. Θυμήθηκα όλα. Πήγα μέσα, έμεναν, όχι έπικοι, από την Λάρνακα, ήταν Τουρκοκύπρης Λάρνακος, και το σπίτι μας κατοικούνταν, τέλος πάντων. Κατοικείτο, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Μας πρόσφεραν καφέ. Ήταν πολύ ευγενικοί και μόνο κυκλοπαίδες βρήκαμε. Τις που γόρισε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Το σπίτι της γιαγιάς, ήθελα να πάρω λίγο χώμα από τη γιαγιάς μου τον κήπο, το περβόλι πίσω από το σπίτι μας. Και ήταν τόσο ακάθαρτο, λέω, δεν μπορούσε χώμα, που λατρεύω το χώμα. Δεν μπορούσα να πιάσω το χώμα ούτε μια ρίζα ροδιά. Ροδιά της γιαγιάς μου, sorry. Αλλά και ξαναπήγα πολλές φορές από τότε και τελευταία φορά που πήγα ήταν πριν πάω μετακομίσω στο Λος Άντζελες. Ήταν το 2009. Πήγα με ένα φίλο μου δικηγόρο που είναι υπέρμαχος, που δουλεύει πάρα πολύ στη Βουλή των Άγγλων για το κυπριακό θέμα, Κωνσταντής Καντούνας. Και τον παρακάλεσα να με αφήσει. Δηλαδή ήρθε το. Νύχτωνε και ξαναπήγαμε στο δρόμο μας. Στην κάτω από Βαρουσίνη 21. Και πηγαίνουμε στο δρόμο πάνω κάτω. Βλέπαμε τον κόσμο που ήταν στη βεράντα, ήταν καλοκαίρι, Αύγουστο, έτρωγε καρπούζι. Τη παιδιά μου δίπλα, το οποίο το βάψαν τυρκουάζ. Και το γιαζεμί μύριζε υπέροχα, μου θύμιζε τη θεία, τις θείες μου, τη γιαγιά μου, που μαγειρεύαν όλες μαζί, φτιάχνοντας φλαούνες, τα κουλουράκια τους. Δεν μπορούσα να φύγω, Μαρίνα, από το δρόμο εκείνο. Ήθελα να μείνω εκεί για πάντα. Περπατώ πάνω κάτω στο δρόμο. Δεν μπορούσα να φύγω. Και μύριζαν τα λουλούδια, ανθή, πορτοκαλιά, τα πάντα, ήταν μια ευωδία. Αλλά πρέπει να φύγουμε κάποια στιγμή, δυστυχώς. Αλλά δεν μπορούσα να φύγω, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φύγω το βράδυ εκείνο. Μακρηγορώ και όλα αυτά. Όχι, όχι, αλλά είναι κατάθεση ψυχής αυτά όλα όμως. Και δεν είναι κάτι που αφορά μόνο προσωπικά εσάς, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Έτσι, πολλοί βρέθηκαν σαν και εσάς στη θέση αυτή. Βεβαίως. Και νομίζω ότι είναι μια πληγή που συνεχίζεται. Ναι. Όσοι έχουν την ευαισθησία, βέβαια, δεν χρειάζεται να είναι Κύπριος κάποιος. Βέβαια, όχι. Λοιπόν. Όσοι έχουν την ευαισθησία, σας καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά και νομίζω αυτή η πληγή υπάρχει σε πολλούς Έλληνες. Και αν δεν υπάρχει, θα έπρεπε να υπάρχει. Έχουν και ένα λόγο παραπάνω εδώ που τα λέμε. Θα πρέπει να έχουμε και μικρές ενοχές, έως και μεγάλες. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως το θέμα έτσι πρακτικά είναι ότι η Κύπρος είναι πλέον η μόνη διχοτομημένη χώρα στην Ευρώπη, κράτος στην Ευρώπη, και είναι ντροπή για τους Ευρωπαίους. Και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Σας καλύπτω, πιστεύω. Βεβαίως, βεβαίως, Μαρίνα. Για τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο κομμάτι, γιατί... Βεβαίως. Λοιπόν, μακάρι να με γνώριζα
Ακούμε την Αλέξια Πάντα στη Φωνή της Ελλάδας. Η μουσική, η στίχη και οι εξαιρετικές ερμηνείες που ακούτε είναι βέβαια όλα από την ίδια, από το τριπλό άλμπουμ που έχει τίτλο Ριμπή, και αν έχει μια διάρκεια 4 ώρων περίπου, Αλέξια, και τα 3 CD μαζί. Νομίζω, δεν ξέρω. Κάπου εκεί φαντάζομαι. Είναι. Το άκουσα πολλές φορές. Σας λέω ότι με την πρώτη ευκαιρία καλά θα ήταν να το αποκτήσετε. Απευθύνομαι στους ακροατές αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν βαριέστε καθόλου. Αντίθετα, είναι σαν να ξετυλίγετε ένα μυθιστόρημα. Συγχρόνως, ένα μυθιστόρημα που υπάρχει μέσα σε μια κινηματογραφική ταινία, σε ένα ντοκιμαντέρ ίσως, ή πολλά ντοκιμαντέρ μαζί. Και αν έχετε μαζί σας και το εξώφυλλο, μαζί με το... Είναι από τις ωραιότερες εκδόσεις που έχουν βγει στην Ελλάδα, ίσως και καλύτερη, δεν θέλω να λέω έτσι λόγια μεγάλα. Αλλά για την Ελλάδα, ναι, ίσως είναι καλύτερη έκδοση. Και να έχετε συγχρόνως με όλα αυτά, με το ηχητικό σύμπαν, την ποίηση, τα ντοκιμαντέρ, το κινηματογραφικό φιλμ μικρού μήκους, όπως θέλετε πείτε το, συγχρόνως να έχετε και μικρές εικαστικές παρεμβάσεις στη ζωή σας, ανοίγοντας και διαβάζοντας ένα εκπληκτικό βιβλιαράκι που υπάρχει μέσα. Και μια και άρχισα αυτή την κουβέντα, λοιπόν, να την τελειώσω, να πω ότι αυτά είναι σε σχήμα βινιλίου τα δισκάκια, είναι σαν μικρά δισκάκια τα CD αυτά, έξοχη ιδέα, πρέπει να σας πω. Μεγαλώσαμε με τις κασέτες, τα βινίλια, οπότε ήθελε έτσι να... Και εσείς την καριέρα σας με βινίλια την αρχίσατε, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Το 81, παρεπιπτόντως. Με την Eurovision. Με την Eurovision από την Κύπρο. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρω περισσότερα για σας από όσο νομίζετε. Το Ριμπή, λοιπόν, θα σας ρωτήσω μετά, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα σχέδια και οι ζωγραφικές, δηλαδή δεν ξέρω πώς το καταφέρατε όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το κολλάζ ζωγραφικής, φωτογραφιών, αντικειμένων, προσώπων, φύσης, δηλαδή με τέτοια χρώματα, εκεί που πρέπει, με απουσία χρωμάτων πάλι εκεί που πρέπει. Με μετάφραση στα κείμενα, αυτά που έχετε πει αγγλικά έχουν μετάφραση στα ελληνικά, αυτά που λέτε στα ελληνικά είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά. Μετά θα μου πείτε πόσα χρόνια σας πήρε αυτό το πράγμα. Αλλά να σας γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα ακούγοντάς σας, με την ώρα που περνά. Και κοιτάξτε, το σκεφτόμουν ότι η ώρα περνά. Δεν υπάρχει όμως ώρα τελικά, ούτε χρόνος, και δεν περνά, θα σας πω. Ναι, να μου πείτε γι' αυτό. Κάτι με κρατάει.